Η λαχτάρα του γέρου Ανέστη, του Αργύρη Εφταλιώτη, από τη συλλογή «Η Μαζόχτρα και άλλες ιστορίες». Την πέρασε τη ζωή του και ο γέρος ο Ανέστης στην ξενιτιά. Ζωή παραδαρμένη, καραβοτσακισμένη ζωή. Όχι δά και πως θυμάδισε την ψυχή του η φτώχεια που μπάλαμα έπιανε και κάρβουνο γινότανε. Από τέτοιους πόνους η ψυχή του δεν έπαιρνε. Τον κρυφότρωγε όμως πάντα της πατρίδας ο ακίμητος ο καημός και σαν είδε και αποείδε πως ελπίδα πια δεν του απόμεινε, σαν άρχισε και ένιωθε στα γέρικα στήθια του την ανατριχύλα του χάρου, το έκαμε απόφαση και τράβηξε κατά τα παιδιακίσια λιμέρια του. Αλλιώτικος γέρος αυτός ο Ανέστης, για του κόσμου τα μεγαλεία δεν τον πολύ έμελε κιόλας, ωστόσο να γυρίσει από τα ξένα και να φυτρώσει ανάμεσα στους δικούς του με τέτοια χάλια, ύστερα από χρόνους και χρόνους αγωνία και βάσανο, δεν του ερχόταν και πολύ. Θα πεις η καθεαυτό η δική του συγχωρεμένη όλοι και άλλους απανύψα και τέτοιους δεν θα αντάμωνε πια. Εξών ίσως 2-3 εξαδέρφους γέρους κι αυτούς, μα πάλε από εδώ το γύριζε, από εκεί το γύριζε, δεν του πήγαινε. Το όνειρό του ήταν να ξαναφανεί στην πατρίδα του, μα να είναι και κάτι. Δεν το κατάφερε το όνειρο. Τι να πηγαίνει πια τώρα και να τους δείχνει τη γύμνια του. Έλα όμως που δεν το ήθελε και να πεθάνει στα ξένα. Να ζήσει στα ξένα, ναι, με το σήμερα, με το αύριο, ζει στα ξένα. Μα να πεθάνει στα ξένα, να σε παραχώσουνε λέει μέσα στην κρύα εκείνη τη λάσπη και σύγκερα οι πατριώτες του να γλυκοκοιμούνται μέσα στο μοσχομυρισμένο του σχώμα. Αυτό δεν μπορούσε να το βαστάξει ο γέρος. Τον γυρευότανε λοιπόν και τον λαχταρούσε να αποθάνει στον τόπο του και έτσι ξεκίνησε με τα απομεινάρια του είναι του. Να πάει όμως μέσα στο χωριό και να πει πως εγώ είμαι ο τάδες, αυτό δεν τα αποκοτούσε. «Έπειτα είναι και αργά, ποιος θα με πονέσει πια τώρα», έλεγε μονάχος του καθώς άραζε το βαπόρι σε λιμάνι που γιντώνευε με το αγαπημένο του νησί. Μόλις πάτησε πόδι στη χώρα εκείνη, κύσχε στο σπιτάλι μαζί με το έχητο. «Να μείνουν αυτά εδώ», τους λέει τους ανθρώπους εκεί. «Εμένα δε μου είναι και πολύ χρειαζούμενα. Ο πρώτος που αναλάβει και είναι έτοιμος να μισέψει, του τα χαρίζεται». Και γίνεται άφαντος ο γέρο Ανέστης. Τραβάει κατά τη σκάλα, βρίσκει πέραμα και σε ένα μερόνυχτο μέσα τυράει τις ολόχαρες ακρογιαλιές του νησιού του. Εκεί που η πλάση λες και λούζεται κάθε ταχυνή και λαμπροφοριέται θεοφώτινη, ολοκάθαρη και παρθένα, που μήτε κουρέλι, μήτε παλιόχαρτο, πολιτισμού δεν βλέπει απάνω. Στα σπρογάλαζα, τα χαλίκια που στρώνονται στην ακρογιαλιά, εκεί που στα πρώτα του χρόνια ο γέρος μας έπαιζε με ανάλαφρη καρδιά και με ξέγνια στο νου, εκεί ξαναβρέθηκε τώρα καταδαμασμένος από του χρόνου το καταπώνετο χέρι, σκυφτός, ζαρωματιασμένος, βουλιασμένα τα μάτια του, τα χέρια τρεμάμενα. Παράμερη εξοχή που το καλοκαίρι μονάχα τη θυμούνται οι χωριανοί και τη διαλέγουνε για τα ξεφαντώματά τους. Τώρα όμως, άνοιξε ακόμα, ο γέρος ο Ανέστης πλανιόταν ολομόναχος στη λησμονημένη εκείνη γωνιά του κόσμου, βγάζοντας ξεφωνήματα και ακατανόητα λόγια κάθε φορά που αρχνάντευε βράχο ή χωράφι ή κορφοβούνι τριγύρω και του θύμιζε τις νιώτης τα χρόνια. Μια πας την άλλη μαζευότανε στον αναγαλιασμένο του νου οι παλιές ιστορίες, τα παλιά τα γλέντια, τα περασμένα τα πρόσωπα και τα πράγματα που κάθε κύμα έλεγες και τα τραγούδαγε με το γλυκό του μουρμουριτό, εκεί που πλαγιασμένος τώρα στον ήλιο μισάνιγε κάθε λίγο τα αδυνατισμένα του μάτια να τις δει άλλη μια και να τις σχίσει μέσα στην ψυχή του τις ανάλλαγες, τις αγέραστες ομορφιές της πατρίδας του. Θα έλεγες πως αναστήθηκε μαζί με το νου του και το αποσταμένο κορμί του
Κι ωστόσο, καταπονεμένο τόσους χρόνους από τη βαριά της ζενιτιά, και τώρα πάλι μάξαφνης καρδιάς, καρδιοχτύπια συνταραγμένο, χειροτέρευε αντίς να καλυτερεύσει, ή σαν το φύλλο τρεμούλιαζε. Μόλις το βράδυ, σαν άρχισε το σκοτάδι και πλάκωνε, κι αυτός ακόμα λόγιαζε με μάτια ογκυρασμένα τα αντικρινά τα βουνά ενός άλλου νησιού, καταπόρφυρα με την αντιφεγιά του βασιλεμένου του ήλιου, μόλις τότε το στοχάστηκε πως όταν ξεπήδηξε από το καΐκι και έσυρε κατά την εξοχή, δεν νοιάστηκε μητενός μερόνυχτου ψωμί να πάρει μαζί του. «Κι αν μείνω και νηστικός μια νυχτιά, τι πειράζει», λέει τότες, «θα με θρέψει της πατρίδας τα γέρη ως το ταχύ». Και αποκοιμήθηκε στην ακρογιαλιά, δίπλα στη θάλασσα στον ανούρισμα, παγεμένος ο νους του με τις μύριες εικόνες που τις ανιστορούσε όλες εκείνες τις ώρες. Δεν τα ξανάνοιξε πια τα βαρεμένα του μάτια ο γέρος, πιο γνωστικό και από πολλούς φίλους το κύμα, απάνω στη μεγαλύτερη την καλοτυχιά της πονοδαρμένης εκείνης ψυχής, την ενανούρισε με το μουρμουριτό του και την έστειλε μια και καλή στον αιώνιο τον ύπνο.